Γεια σας, σας ευχαριστώ για το επεισόδιο. Δεν θυμάμαι νούμερο, ας πούμε, αλήθεια. 5, 6, 7. 7 της σειράς μου. Για το Feed the Beast Infinite Evolved Skyblock. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι έχω μιούτη το Minecraft, γιατί έχω ανοιχτά αυτό το πράγμα και μου σπάει τα νεύρα. Φαντάζομαι σπάει και εσάς, οπότε θα αρκεστείτε στη φωνούλα μου. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, τι θα κάνουμε στο σημερινό επεισόδιο. Αρχικά είχα πει ότι θα λιώσω. What, θα κάνω still όλο αυτό. Αλλά όπως βλέπετε, είναι σε φάση πιο αργό από το θάνατο αυτό. Και αναγκαστικά, επειδή πρέπει να πετάω σιγά σιγά, ξέρω εγώ, ένα κόλκο κάνα 10 λεπτά, είναι και το άλλο. Οπότε θα επεκταθούμε αρχικά. Θα φτιάξουμε ένα δεύτερο coke oven. Το οποίο δεν θυμάμαι τι υλικά θέλει, από την αλήθεια. Οπότε είμαι σε μια ετοιμότητα. Clay μπορούμε να βρούμε. Sand μπορούμε να βρούμε. Γενικά μπορούμε να τα βρούμε όλα. Ωραία. Άρα αυτό που μένει είναι αρκετή κόμπλεστον. Οπότε καλά, είχα αφήσει αυτό να τρέχει. Και ναι. Λοιπόν, οπότε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Αυτό περισσεύει. Αφού φτιάξουμε το δεύτερο coke oven, θέλω να κάνουμε, να λύσουμε ένα άλλο θεματάκι, το οποίο, αν και δεν έχει προκύψει ακόμα, φοβάμαι ότι θα προκύψει στο σύντομο μέλλον. Το οποίο προβληματάκι είναι ότι θα γεμίσει το κρέο. Να, ναι, καλά, είναι αυτό το craft table. Ότι θα γεμίσει το κρέο toil αυτό. Και θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε φτιάχνοντας ένα drum. Όχι, I have a drum. Το οποίο μπορεί να χωρέσει, ξέρω εγώ, 4 φορές όσο αυτό. Αλλά θέλει εξιστήρ, είναι η αλήθεια. Και άλλα αρκετά iron. Που σημαίνει ότι πρέπει να φαρμάρω και υλικά. Και δεύτερον, θέλω κάπως να βγάζω από το τέτοιο, από το coke oven και να το πηγαίνω στο drum, αλλά δεν είμαι σίγουρος τι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω εγώ τρεπάμπο, γιατί δεν θέλουμε σίγουρα αυτό. Ποιο mod είναι αυτό, όχι. Θέλουμε κάποιο mod το οποίο έχει σωλήνες βασικά. Και πρέπει να σκεφτώ τι Witcher περάσαμε, όχι. Simply Jetpacks, μπα. Θα πάω έτσι λίγο στα γρήγορα. Από εδώ πέρα. Με ενοχλεί δεν έχω ήχο στο Minecraft. Αλλά δεν ξέρω αν καλύτερο αυτό ή χωρίς ήχο. Προς το πάνω να το κάνουμε, δεν πειράζει. Ας το κάνουμε, ας το κλείσουμε. Φύγει. Α, φτιάξουμε πολυθρόνα. Όχι. Τι φάση. Μη Nintendo. Το Wii U βοήθεια. Αυτά είναι όλα για κοσμητικά. Δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα προς το παρόν. Τουλάχιστον φαγητά. Έχει να έχουμε και το Pam's Harvest Craft. Gen Dustry, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό το mod, από την αλήθεια. Εξνίχυλο. Εξάστρις, δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτό το mod, από την αλήθεια. Ούτε λογικά είναι της κατηγορίας Skyblock. Όλα αυτά είναι Chisel, μπορούμε να τα προσπεράσουμε. Applied Energy Sticks. Αυτό δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Α, έχουμε και το αυτό. Τι είχε ένα περίεργο το όνομα. Πια παλιά λίγο ήταν κάπως πιο απλά. Τώρα λέγεται War MCBC. Epsilon what. Thermal Foundation. Έχει όλοι στο Thermal Foundation ή. Έχει όλοι στο Thermal Foundation. Ωραία, μου αρέσει. Fluiduct. Με σκοτώνεις, αλλά δεν με πεθαίνεις. Θέλουμε και ένα δυναμό, αν θυμάμαι καλά. Ένα σέρβο, όπως λέγεται. Ναι. Fluids, ok. Θέλουμε ένα σέρβο το οποίο μπορούμε να το φτιάξουμε και τώρα, φυσικά. Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να το φτιάξουμε και τώρα. 2 iron, 3 iron βασικά. Ένα από αυτό. Και ένα glass το οποίο μισό. Α, ναι, έχουμε να το κάνουμε και ένα-ένα. Ξέχασα, συγγνώμη. Εδώ πέρα. Πόσο. Αυτή η διαδικασία θέλω να την αυτοματοποιήσω τόσο πολύ. Λοιπόν, θα φέρω και ένα cool coke. Τα άλλα δύο μπορούν να πάνε στο steel. Σύντομα. Ναι, προφανώς δεν έχω κόψει ακόμα επεισόδιο για να φτιάξω, γιατί θέλω να κάνω να φαρμάρω τα. Τελικά για το coke oven μόλις το κόψω, αλλά ας φτιάξουμε ό,τι μπορούμε προς το παρόν. Αφήνω να γίνει κι άλλο γυαλί, γιατί θα το χρειαστούμε. Εδώ πέρα.
Τώρα τι διαφορά έχουν όλα αυτά hard and servo, όχι δεν θέλω κάτι τόσο δυνατό είναι αλήθεια. Και θέλουμε και αυτά τα fluid ducts τα οποία είναι δύο copper plate, ένα lead ingot και ένα... με σκότωσε μόλις, hardened glass λέει. Πού να το βρω εγώ το alloy smelter και το induction furnace μου ρε. Κάτι πιο απλό, τι είναι αυτό. Αυτό... απλά έχει ένα γυαλί, what the fuck, αυτό είναι καλύτερη στέγη. Oh fuck. Θέλω... Fluid duct. Fluid duct. Για να δούμε τι fluid duct έχουμε. Αυτά είναι τα hardened, αυτά θα είναι πανάκριβα. Ναι, θέλουν invar. Άρα θέλουμε αυτό. Άρα θέλουμε ένα induction smelter, το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση. Βασικά δεν έχουμε ενέργεια. Τι λέω, τι να φτιάξουμε induction smelter. Άρα θέλουμε άλλο είδος σωλήνα. Τώρα, αν και έφτιαξα το servo είναι η αλήθεια. Να το πάρουμε από την άλλη μεριά. Αυτό είναι το blood magic. Τι φάση. Άστο, αυτό είναι το Blood Magic. Δεν το χρησιμοποιήσω το Blood Magic, να πω την αλήθεια μου. Advanced Solar Panels, Aggregate. Τώρα κάνω και μια περίγη στα mods. Pin Core, Botanian, είναι όλα αυτά. Αυτό το καλό είναι. Botany, Botany, Botany. Ωραία. Σωλήνες στο Buildcraft. Be my guest. Οι σωλήνες στο Buildcraft κατά 9,9% χρειάζονται... Ό,τι είναι αυτό! Δεν έχουμε τέτοιο. Πώς βρίσκουμε κάκτο? Με mana infusion, όχι δεν μου κάνει. Άλλοι σωλήνες, επόμενος... Τι φάση, τι είναι αυτό? Ένα cool animation, βοήθεια. Άνετο, Draconic Evolution, είναι μπράβο. Εντεραϊό, το εντεραϊό έχει σωλήνες, έτσι. Με σκοτώνεις. Γιατί δεν υπάρχουν, ξέρω εγώ, απλή σωλήνες, ρε παιδί μου. Κοίτα, στο τέρμα-τέρμα, κάνουμε την πατροπαράδοτη παράδοση. Δεξί κλικ, τουπ, δεξί κλικ, τουπ. Τώρα, κάνει και μαλακία, ωραία, μ' αρέσει. Πού θα το διάσω εγώ αυτό τώρα? Πώς γίνεται να το χαλάσουμε? Φέρε 8 γουντ να... να διάσουμε τουλάχιστον αυτό. Ωραία. Δεν ξέρω θα χρειαστώ 8 τρίτη γουντ, αλλά υπάρχει πια. Ωραία. Οπότε τα σερβο είναι άχρηστα. Πολύ ωραία. Και άρα πάμε στο original σχέδιο να φτιάξουμε ένα drum προς το παρόν, το οποίο πρέπει να έχουμε τα υλικά. Φλακίες λέω, δεν έχω το iron. Οπότε, λοιπόν, να τα γράψω κάτω, μισό γιατί είναι και πολλά που λέμε. Πρέπει σε κάποια φάση να ανοίξω ένα πράγμα post-it το οποίο έχω, μπορεί να ακούτε λίγο τον ήχο τώρα. Μισό, θα ανοίξω τα post-it. Λοιπόν, χρειαζόμαστε 26 steel. Που δεδομένου ότι έχουμε τα 4 ήδη βάλει να γίνονται, χρειαζόμαστε. Λοιπόν, ακούτε τώρα ένα post. Λοιπόν, άρα άλλα 6 iron. Βασικά βλακίζει λέω, γιατί το drum δεν θέλει μόνο 6 iron. 6 και 4, 10 και. Όχι αυτό. Αυτό θέλω. Και άλλα 2 επί 7, 14. Άρα 24. 6, 10, 14, 24 iron. Ωραία. 24 iron και τα υλικά του Coke Oven που δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα είναι, αλλά είναι μπόλικα. Πρέπει να φαρμαριστούν από εμένα δυστυχώς. Οπότε θα επιστρέψω όταν θα έχω. Το στυλ προχωράει. Ίσως να βάλω σε προτεραιότητα να φτιάξω πρώτα απ' όλα ένα drum αντί για ένα. Θέλω να φτάνω για το heavy automated τέτοιο, γιατί τις άλλες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα. Εδώ πέρα γίνεται λάβα γενικά, κατά καιρούς βάζω να... και περισσότερο κόμπιστον για να γίνει περισσότερη λάβα. Οπότε αυτά. Θα επιστρέψω όταν έχω φαρμάρει τα υλικά που χρειάζομαι. Bye. Συγγνώμη, κατά λάθος δεν έγραφα και χάσατε ένα μέρος, στο οποίο βασικά δεν έκανα τίποτα. Δεν έκανα τίποτα. Έφτιαξα αρχικά το Coke Oven, το δεύτερο. Βάλα κόλλο να γίνεται.
Μετά πήρα το στυλ που είχα έτοιμο και ήμουν έτοιμος να φτιάξω το drum. Στο κάνουμε τώρα. Τι λέει, μου λείπει. Α, δεν έχω τελειώσει. Okay. Και αυτό. Και πρέπει να το βάλεις και σε σχήμα. Τσουπ, τσουπ. Και το drum είναι έτοιμο. Λοιπόν, λέω να το βάλω κάπου εδώ πέρα, γιατί ως μακρινό στόχο, ας πούμε, θα έχω να βγάζω και από τα δύο το κρύο στο oil και απλά να πηγαίνει μέσα. Οπα. Μου πάρει κανένα τριάρι μέσα να το διάσω. Αυτό δεν έχει γεμίσει καθόλου. Και okay, αυτό πώς έχει. Λοιπόν, αυτό δεν γίνει off-camera προφανώς. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα τώρα. Θέλουμε ακόμα αρκετό στυλ για να φτιάξουμε το automatic sieve. Θα ρίξουμε αυτό εδώ μέσα. Εδώ πήραμε κάποιο extra iron. Τι άλλο θέλουμε για το sieve. Sieve. Και θέλουμε auto heavy sieve. Αχ, 20 τέτοια και θέλουμε και 4 από αυτά. Τα είχα ρίξει εδώ μέσα γιατί το είχα ξεχάσει, να πω την αλήθεια. Οπότε βασικά απλά θα περιμένω να γίνουν αυτά τα στυλίγκο. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι καλύτερο να κάνω. Νομίζω ότι έχω πει ότι έχω ξεχάσει πουθενά κόλκο. Άρα αυτό. Και βασικά θα κάτσω να διάσω και το κρύο σε τόιλ στο διπλανό drum. Και θα επιστρέψω. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε μαζέψει και τι όχι. Αρχικά δεν είμαι σίγουρος, επειδή έχω κάνει λίγα περίεργα cuts, τι έχετε δει και δεν έχετε δει. Υπάρχει μια πίσω να μην έχετε δει να φτιάχνω αυτό το block of steel. Υπάρχει μια πίσω και να το έχετε δει. Λοιπόν, ας φτιάξουμε επιτέλους αυτό το auto heavy sieve. Και τώρα που το έχουμε στο inventory μας δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να βρούμε τελικά έναν τρόπο παραγωγής ενέργειας. Λοιπόν, θυμάμαι το ceiling generator είναι... Όχι. Μήπως είναι καλύτερη μας λύση, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, θυμάμαι ότι θέλω να πηγαίνουμε για αυτό το generator, γιατί δεν είναι πολύ ακριβώς. Αλλά για να το κάνουμε αυτό θα χρειαστούμε ένα... Βασικά όχι ένα, από το Tickens Construct. Construct, παρακαλώ. Construct, ωραία. Λοιπόν, θα χρειαστούμε αρχικά να φτιάξουμε τα βασικά του Tickens Construct. Μάλλον θα χρειαστούν ξύλο. Οπότε θα κάνουμε το πατροπαράδοτο farming to wood. Δεν έχω κάνει τσεκούρι έτσι. Είμαι για ντροπή. Α, είχα ξύλο τουλάχιστον εδώ πέρα. Και... Δυστυχώς είμαι ακόμα τα πέτρινα εργαλεία, το οποίο... τη μία με καθυστερεί, απ' την άλλη... Γίνονται και αυτά και όμως πάντα νεύρα. Χρειάζομαι 15... bone meal για να μεγαλώσουμε ένα καταραμένο δέντρο. Λοιπόν, ωραία... Λοιπόν, όπως είπα, θα χρειαστώ και το ξύλο, που σημαίνει... Ούτε εγώ ξέρω πόσο. Λοιπόν, θέλουμε να φτιάξουμε αρχικά... Ένα stencil table. Το οποίο θα χρειαστεί ένα τέτοιο. Το οποίο θα χρειαστεί sticks. Μπορεί και να χρειαστεί και κανονικό wood, δεν θυμάμαι τώρα. Ωραία, ένα stencil table. Τι άλλο. Ένα tool station. Ένα pattern chest. Και ένα... Stencil Table, Tool Station, Part Builder, ωραία. Σήμερα θα χρειαστώ 4 από αυτά. Και δεν έχω καθόλου sticks. Λοιπόν. Ωραία, 4 από αυτά. Σήμερα θα χρειαστώ και άλλο wood σίγουρα. Ωραία. Tool Station τώρα. Ωραία, Tool Station, έτοιμο. Part Builder... Έτοιμο. Stencil table. Όχι τόσο έτοιμο. Ωραία. Και θα χρειαστώ. Α, μου έδωσε και τα βιβλία. Ωραία. Stencil table. Και θα χρειαστώ ελάχιστο ακόμα παραπάνω wood. Φέρω και αυτό το sapling να μην το χαραμίζουμε τίποτα. Χρειαστούμε ελάχιστο παραπάνω wood απλά για να φτιάξουμε ένα chest. Λοιπόν.
Τσουπ. Και το chest μας. Αυτό δεν είναι τόσο απαραίτητο, αλλά... αφού είπαμε να φτιάξουμε να ασχοληθούμε με αυτό το μόνο, ασχοληθούμε. Λοιπόν, τώρα, αρχικά, μάλλον θα κόψω το βίντεο σε κάποια φάση απλά για να φτιάξω μια ειδική περιοχή για το Tekken's Construct. Δεν μου δώσει κάτι άλλο, έτσι, όχι. Λοιπόν, γενικά με το Tekken's Construct έχω ασχοληθεί και στις άλλες μου σειρές του Feed the Beast, οπότε μπορεί να το πάω λίγο στα γρήγορα. Αλλά κατά τα άλλα, πρέπει να θυμηθώ και να δω τι έχει αλλάξει. Αυτό είναι Blue Slime, απλά έχει διαφορετικό texture. Paper Stack, αυτά δεν ξέρω καν πώς μπορούμε να τα βρούμε. Steel, Big Iron. Κλασικά. Ωραία. Μάλιστα. Αυτό είναι τελείως άξιο, οπότε θα το αφήσουμε εκεί πέρα. Τώρα θα χρειαστούμε Groot. Το οποίο Groot πρέπει να θυμηθώ πώς το φτιάχνουμε. Εδώ. 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 Gravel, sand και clay. Ωραία. Επίσης, το ξέρω ότι το έχω κοιτάξει απλώς από το επεισόδιο, αλλά κάτι τέτοια πράγματα ξεχνά. Gravel, sand και clay. Σήμερα θα χρειαστούμε αρκετά από αυτό. Έστω ένα stack από το καθένα. Ναι. Το clay θα μας περισσέψει κιόλας, οπότε θέλουμε μόνο 16. Βασικά θα πάρω... Λοιπόν, αυτό θα γίνει clay, ωραία. 32 είναι ουσιαστικά επί 4, άρα μας φτάνει. Που σημαίνει ότι θέλουμε... Τόσο! Αυτό είναι επί 4, είπαμε, άρα θέλουμε... Ναι, αυτό, επί 2, το 64. Ωραία, τα οποία όλα αυτά πρέπει να τα κάνω τώρα. Sun, dust και τα λοιπά. Που σημαίνει ότι θα επιστρέψω. Δεν ξέρω αν θα έχω φτιάξει και την περιοχή. Ίσως θα φτιάξω ανάμεσα σε αυτό και στο επόμενο επεισόδιο. Σουπ. Λοιπόν, για να δω. Ναι, θα το φτιάξω ανάμεσα σε αυτό και στο επόμενο επεισόδιο. Αλλά προς το παρόν απλά κάνω κάτι για να φαρμάρω τελικά και να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα πράγματα που θα δημιουργήσουμε με τον Groot. Και να φτιάξουμε το τελικό casting table μετά. Επιστρέφω. Στο επόμενο επεισόδιο μετά, νομίζω. Καταλάβατε. Ελπίζω. Επιστρέφω. Λοιπόν, αρχικά ας φτιάξουμε τον Groot. Ωραία. Ωραία. Κατά δεύτερο, ας πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, βασικά θα πρέπει να σας δείξω ότι πρέπει να το κάνουμε. Όχι, το πέταξα. Λοιπόν, 4 και 4. Λοιπόν, όταν λιώνουμε το Groot, μας δίνει ένα υλικό το οποίο λέγεται μισό, να θυμηθώ, Seared Brick. Να θυμηθώ μισό, δηλαδή να το δω ήθελα να πω. Λοιπόν, αλλά αυτό θα είναι το τέλος του επεισοδίου. Ελπίζω να σας άρεσε, το εκτιμάμε, άμα σας άρεσε. Βασικά, ήθελα να πω, κάντε like άμα σας άρεσε, το εκτιμάω, αλλά τα μπέρδευες τελείως, δεν πειράζει. Λοιπόν, στο επόμενο επεισόδιο θα ασχοληθούμε, αποφάσισα τέλος πάντων να ασχοληθούμε στο επόμενο επεισόδιο με όλο το Tekken's Construct. Βασικά θα ασχοληθούμε με το πώς λειτουργεί το Tekken's Construct. Είναι τα βασικά του Tekken's Construct στο επόμενο επεισόδιο. Μισό. Επίσης θα χρειαστούμε και λάβα, οπότε γεμίζω αυτά. Γεμίζουμε, είπαμε, τα γεμίσαμε. Επίσης να μην ξεχυλήσει απλά, γιατί δεν θα ήταν ωραίο για μένα. Αυτά. Τι άλλο έχω να πω. Ναι, στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε πώς φτιάχνουμε τα βασικά του Tekken's Construct, γενικά πώς το χρησιμοποιούμε. Ίσως το πάω λίγο γρήγορα, γι' αυτό σας προτείνω αν θέλετε να τσεκάρετε και τα αντίστοιχα επεισόδια στη season 2 του Feed the Beast. Εντάξει, που εξηγώ μάλλον λίγο πιο αναλυτικά. Μπορεί να είπα απλά και τότε τσεκάρετε τη season 1, αλλά δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, δεν έχει αλλάξει το Tekken's Construct, τα βασικά του είναι βασικά εδώ πέρα και ίδια εδώ και 3-4 χρόνια. Αλλά ναι. Και πάλι θα σας τα δείξω σχετικά αναλυτικά στο επόμενο επεισόδιο, απλά φοβάμαι να ξεχάσω κάτι και δεν το δείτε. Τι άλλο. Δεν ξέρω. Αυτά. Γεια σας. Λογικά στο επόμενο επεισόδιο, Tekken's Construct, στο παρεπόμενο θα έχουμε το Generator. Αυτά. Bye!